με στον κρυό, διεκδικήστε το καλύτερο παντού και πραγματικά ο Φλεβάρης προσφέρεται στο βαθμό που μπορεί αυτή η εποχή να σας δώσει το καλύτερο, προσφέρεται για να κάνετε καλές κινήσεις και στα επαγγελματικά σας και στα οικονομικά, να τρέξετε από εδώ, να συμμαζέψετε από εκεί, να δείτε προοπτικά τι άλλο μπορεί να γίνει. Η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι αρκετά καλές και μάλιστα φαίνεται ότι η φιλία ή βοηθάει στον έρωτα ή αντικαθιστά κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή αν είστε μόνοι μπορεί πρόσωπα του φιλικού περιβάλλοντος να σας κάνουν παρέα, να τα περάσετε όμορφα. Και σήμερα λοιπόν και αύριο αρκετά καλές ημέρες και μάλιστα η αυριανή δίνει και έναν τόνο έτσι πιο καλό στα οικονομικά. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Στον αθέατο κόσμο συμβαίνουν τα πιο πολλά, στη σημερινή ημέρα περισσότερο, ή θα μπορούσαμε να το πούμε και αλλιώς. Αλλού λίγο είναι το μυαλό, αλλού η ψυχή, αλλού το σώμα. Η Αφροδίτη σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι στο ζώδιο του υδροχό, που ίσως σας απασχολεί περισσότερο η κοινωνική καταξίωση, τα οικονομικά, τα επαγγελματικά και τα ερωτικά, αν συμβαίνουν, με κάποιο εμπόδιο. Είναι απόσταση, είναι απόσταση ψυχής, είναι απόσταση χιλιομετρική. Το καλύτερο δεν παίρνετε ακόμα μέχρι τις 24 του Φλεβάρη. Γι' αυτό λοιπόν υπομονή. Υπομονή, πολύ υπομονή. Ο Κρόνος απέναντί σας λέει ότι ψάχνετε βαθύτερα τη σχέση σας. Όταν ψάχνουμε λοιπόν επισταμένος και πιο βαθιά το καθετή, μπορεί εκεί να βρούμε και τις μεγαλύτερες ελλείψεις. Πάντως και η σημερινή μέρα δεν είναι αρνητική, η αυριανή σαφώς περισσότερο δική σας. Και να περάσουμε στους διδύμους, σήμερα και αύριο μπορείτε περισσότερα, μπορείτε κάπως καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ημέρες. Πληροφορίες που μπορεί να έρχονται και αποδελτιώνονται από τη μεριά σας μπορεί να έχουν κάτι χρήσιμο. Η σημερινή μέρα λέει και φίλοι στο πλευρό σας και άτομα που σας συμπαθούν και σε γενικές γραμμές, παρότι είστε σε ένα δύσκολο διάστημα με εκνευρισμό, με άγχος, με μεγάλη ανησυχία και τι θα γίνει αυτό και εκείνο δεν γίνεται όπως το θέλετε. Ναι, ναι, είναι ακριβώς έτσι, αλλά έχετε εναλλακτικά. Άρα λοιπόν δεν θα μένετε μόνο στα αρνητικά, την ίδια στιγμή θα βλέπετε και τα θετικά. Και επειδή αυτή η περίοδος είναι σύνθετη και για τα αισθηματικά σας, που σημαίνει από τη μια μεριά διαπιστώνετε πολλές ελλείψεις, απ' την άλλη όμως υπάρχει και το αλλά το θετικό. Ιδιαίτερα μάλιστα αν έχετε γεννηθεί στο πρώτο δεκαήμερο, σημασία έχει ότι και η σημερινή μέρα που είναι πιο καλή και η αυριανή που είναι ουδέτερη, προσφέρουν λίγο μία ανάπαυλα, μία μικρή όαση μπορούμε να πούμε για τις σχέσεις σας. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Έως αύριο το απόγευμα η πίεση, σαφώς και η σημερινή μέρα τρέχα από εδώ να ευχαριστήσεις εκείνον και να μην τσακωθείς με τον άλλον και να φέρεις τις λεπτές ισορροπίες, όλα αυτά. Αλλά ο Φλεβάρης είναι κατά τη καλύτερο σε ορισμένους τομείς σε σχέση με τον Γενάρη. Που σαφώς ήταν πιο δύσκολος, πιο απαιτητικός. Ακόμα και αν τώρα υπάρχουν πράγματα που σας προβληματίζουν, που δεν ξέρετε πώς θα γίνει αυτό και πώς θα γίνει εκείνο, αυτή η χρονική στιγμή δεν είναι ιδιαίτερος δύσκολη και ευελπιστούμε ότι από τις 25 του Φλεβάρη και μετά και αισθηματικά και οικονομικά μπορείτε να πάτε κάπως καλύτερα. Κάτι να προκύψει από εδώ θετικό, κάτι από εκεί. Η σημερινή μέρα λοιπόν θέλει λίγη προσπάθεια και στις σχέσεις και παντού, η αυριανή σας δίνει πολλά περισσότερα, απελευθερώνει και νιώθετε σαφώς καλύτερα. Άρα δεν συζητάτε σήμερα τα δύσκολα θέματα. Και να περάσουμε στον Λέοντα, έως αύριο το μεσημέρι, καλύτερα κάπως τα πράγματα. Η Σελήνη, σήμερα, πολύ πιο ευνοϊκή στο ζώδιο του κρυού, αυτό σημαίνει